Κύριε Αποστολόπουλε, ένας μεγάλος οργανισμός με πολύ σημαντικό έργο, ωστόσο το ερώτημα είναι πώς ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί παράλληλα να λειτουργεί, να είναι δηλαδή βιώσιμος και να επιστρέφει στην κοινωνία αυτό το οποίο λαμβάνει από την ίδια την κοινωνία. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ήταν από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της εταιρείας μας μέσα στους βασικούς της στόχους και προσανατολισμούς. Θεωρούμε ότι οφείλουμε να επιστρέφουμε στην κοινωνία, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον ένα μέρος με την μορφή μερίσματος, αν θέλετε, πίσω της όλης αυτής της επιτυχίας που μας δίνει και ειδικότερα στον ευαίσθητο τομέα που δραστηριοποιούμεθα, στον τομέα της υγείας. Μέλημά μας είναι να προσπαθούμε και να δίνουμε πρόσβαση σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι προνομιούχοι να έχουν το δικαίωμα στην παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας. Την ίδια στιγμή που εσείς μιλάτε για εταιρική κοινωνική ευθύνη και για ανταποδοτικά σε σύγκριση με την κοινωνία ωφέλη, παράλληλα αντιμετωπίζετε και εσείς όπως και όλοι οι συνάδελφοί σας και τα διάφορα κέντρα περικοπές στις αμοιβές σας λόγω του clawback και όχι μόνο. Πώς λοιπόν αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν? Πράγματι, φαίνεται τελικά ότι το περιβάλλον το οποίο δραστηριοποιείται κανείς επιχειρηματικά είναι ιδιαίτερα αντίξω. Ειδικότερα δε όταν κανείς θέλει να συνδυάσει την βιωσιμότητα με την προσφορά, φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Στην πράξη όμως, νομίζω ότι τελικά οι εταιρείες οι οποίες καταφέρνουν να δίνουν αυτό το κοινωνικό μέρισμα, παράλληλα είναι και εκείνες οι οποίες τελικά στέφονται από επιτυχία. Υπό ποια μορφή ακριβώς γίνεται αυτό το κοινωνικό μέρισμα? Πώς λέτε καρπώνεται ο μέσος πολίτης αυτό το οποίο εσύ ονομάζεται κοινωνικό μέρισμα? Για τον όμιλο το δικό μας, ολόκληρες περιοχές της χώρας, ακριτικές, ακριτικά νησιά, ακριτικά χωριά, έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ομίλου μας. Οι γυναίκες στα μέρη αυτά μπορούν και πραγματοποιούμε το και τους δωρεάν. Τα παιδιά νοσηλεύονται δωρεάν και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο και συνδυάζουμε τους ακρίτες μας που για μας φυλάνε θερμοπύλες καθημερινά, να τους δίνουμε μια βοήθεια εκεί που η πολιτεία δεν έχει τη δυνατότητα. Δύο λόγια για τη συμμετοχή σας στο CSR Forum. Είναι ιδιαίτερη χαρά που είμαι εδώ σήμερα, γιατί και με τον κύριο Μπορνόζη τον Νίκο, αλλά και με την Όλγα μας συνδέει μια μακρά σχέση και φιλία. Είναι από τους Έλληνες πρεσβευτές που τιμούν τη χώρα μας στο εξωτερικό και επομένως και εδώ είμαι σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο θα φροντίσω να ανταποκριθώ και στην πρόσκληση που μου έγινε για το φόρουμ της Νέας Υόρκης.